Πονίας, στο Θουκυδίδη, λίγο πριν, για να δείτε πώς γίνονται οι πόλεμοι. Να θυμηθούμε λοιπόν μέσα από την ιστορία και να δούμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα που είναι παράλληλα με το σήμερα. Ρωσία. Η Ρωσία ασφιχτιά από την πίεση των Αμερικανών, διότι πήραν όλες τις σοβιετικές δημοκρατίες, παλιές δημοκρατίες να είχαμε να λέγαμε, και τις πήραν υπό την ομπρέλα τους, υπό την αιγίδα τους οι Αμερικανοί. Δηλαδή, πιέζουν τη Ρωσία. Πήραν όλες αυτές τις χώρες υπό τη σφαίρα επιρροής τους. Έμενε η Ουκρανία. Η Ουκρανία, αν κάνουμε μια σύγκριση, είναι σαν να λέμε τα Μέγαρα στην αρχαιότητα. Δηλαδή, αν και δεν είναι συμβατή η σύγκριση, η Αθήνα σε εκείνη τη στιγμή την ιστορική ήταν η Ρωσία. Σκεφτείτε, αρχαία Αθήνα, η Ρωσία. Ποια είναι η Αμερική? Η Σπάρτα. Βάλτε τα συγκρίσιμα μεγέθη. Για να δείτε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, δείτε πόσο όμοια είναι. Ήδη ακριβώς. Τα Μέγαρα λοιπόν ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της Σπάρτης. Η Αθήνα σφιχτιούσε. Τα Μέγαρα εδώ, κοντά στην Αθήνα, τα Μέγαρα, ξέρετε. Τα Μέγαρα ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, πολύ πλούσια πόλη στην αρχαιότητα. Είχαν ισχυρότατο ναυτικό και αυτό ήταν ουσιαστικά το πρόβλημα της Αθήνας. Η Αθήνα με το, η Αθηναία με τον βγαίνουν από τον Πειραιά. Πού πήγαιναν? Από τα Μέγαρα για να περάσουν στον Ιστμό και από εκεί να πάνε τα προϊόντα να πάνε στη Μεγάλη Ελλάδα. Ακριβώς λοιπόν στο Επίνιο ήταν τα Μέγαρα. Σήμερα το Επίνιο στη Ρωσία είναι η Ουκρανία. Για να βγουν Μαύρη Θάλασσα και Αιγαίο. Ο ένας, ο αρχαίος Αθηναίος έπρεπε να περάσει από Μέγαρα να πάει Ιστμό και από εκεί Μεγάλη Ελλάδα. Ο σημερινός Ρώσος για να περάσει από Μαύρη Θάλασσα και Αιγαίο έπρεπε να περάσει από την Ουκρανία. Δείτε πόσο ίδιο είναι το γεγονός. Λύση λοιπόν προσπάθησε να δώσει ο Περικλής. Ο Περικλής, κατά από την ασφυξία που ένιωθε η Αθήνα λόγω των Μεγαραίων, πήρε μια απόφαση. Μια απόφαση την οποία παρόμοια πήρε ο Πούτιν. Ποια ήταν η απόφαση? Δεν ήταν εισβολή, δεν ήθελε να προκαλέσει τη Σπάρτη ο Περικλής σε ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση. Προσπάθησε λοιπόν και επηρεαζόμενος από τον φόβο του για τη Σπάρτη, γιατί ήξερε ότι μια διακίνηση θα ήταν επιθετική. Αυτό που φοβάνταν οι Ρώσοι δηλαδή και δεν έκαναν μέχρι σήμερα τίποτα σε σχέση με την παρουσία των Αμερικανών γύρω από τη Ρωσία. Ο Πούτιν δεν έκανε καμία κίνηση, απλά προειδοποιούσε και έλεγε ότι δεν γίνεται αυτό, ασφιχτιό, έχω πρόβλημα, μη μου πάρετε την Ουκρανία. Αυτό έλεγε ο Πούτιν. Αν μου την πάρετε, με δυσκολεύετε, ασφιχτιό, πιέζομαι. Έτσι λοιπόν, η λύση που προέκρινε ο Περικλής ήταν να βγάλει το μεγαρικό ψήφισμα. Δηλαδή μια απόφαση εναντίον των Μεγαραίων. Τι ήταν αυτό το μεγαρικό ψήφισμα? Απαγόρευε στους εμπόρους από τα Μέγαρα να διακινούν προϊόντα στα λιμάνια και τις αγορές της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο η Αθηναϊκή Συμμαχία έλεγε σχεδόν το 70% των λιμανιών της αρχαιότητας. Άρα λοιπόν, απαγόρευε στους Μεγαρείς που ήταν σφαίρα επιρροής της Σπάρτης να κάνουν εμπόριο. Με αυτές λοιπόν τις οικονομικές κυρώσεις, αυτό επιχείρησε, οι Αθηναίοι στόχευαν στον οικονομικό στραγγαλισμό των Μεγαραίων. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικανοί στους Ρώσους? Σπαρτιάτες οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι είναι οι Αθηναίοι. Έκλεισαν τη θάλασσα για τη Ρωσία. Πήραν και την Ουκρανία υπό την ομπρέλα τους, το επιχείρησαν, ώστε να την κλείσουν να μην μπορούν να βγαίνουν τα ρωσικά πολεμικά εμπορικά πλοία και να κάνουν εμπόριο. Και άφηναν τη Ρωσία χωρίς διακίνηση εμπορευμάτων και όχι μόνο. Έχουν και τους Τούρκους με τον Μοντρέ που δεν μπορούν να περνούν και τα πλοία τους εύκολα, όποτε θέλουν οι Τούρκοι, αν θέλουν τους το κρίνουν. Άρα λοιπόν η Ρωσία ήταν στη θέση της Αθήνας. Οι Αθηναίοι δεν κάνουν επιθετική κίνηση. Έκαναν αμυντική κίνηση επιθετική οικονομικού χαρακτήρα. Ο Πούτιν, απελπισμένος από τον στραγγαλισμό του γιατί έφτασε στο αμήν, έκανε εισβολή. Την οποία την καταδικάζουμε, το έχουμε πει χίλιες φορές, να εξηγηθούμε, αλλά έκανε εισβολή. Εισέβαλε δια των όπλων. Ο Περικλής δεν έκανε εισβολή, έκανε οικονομική επιλογή γιατί γνώριζε την ισχύ που διέθετε. Έχουμε και λέμε. Τι έπρεπε να κάνουν λοιπόν οι Μεγαρείς? Να επανεξετάσουν τη θέση τους. Δηλαδή, να τους πιέσουν όλο και περισσότερο. Οι Σπαρτιάτες όπως κατάλαβαν πολύ καλά
τι προσπαθούσαν να πετύχουν οι Αθηναίοι. Το αντιλήφθηκαν. Ότι δηλαδή ήθελαν να πάρουν οι Αθηναίοι τους Μεγαρούς με το μέρος τους. Τους έγινε λοιπόν ξεκάθαρο ότι αν επιθυμούσαν να διατηρήσουν το στάτους, έπρεπε να απαντήσουν οι Σπαρτιάτες. Αυτό γίνεται τώρα, παιδιά. Εισβολή ο Πούτιν απαντά η Δύση με οικονομικά αντίμετρα. Για να δείτε πόσο ίδιο είναι το πράγμα. Σύμφωνα λοιπόν με τη σπαρτιατική οπτική, η πόλη τους είχε υποχρέωση να επέμβει και να προστατεύσει το μέλος της συμμαχίας τους. Γιατί τα Μέγαρα ήταν συμμαχία των Σπαρτιατών. Δίπλα στην Αθήνα τα Μέγαρα, με τις Σπαρτιάτες είχαν πάει. Γιατί ήταν ανταγωνιστικές πόλεις με την Αθήνα. Εάν δεν το έκαναν λοιπόν αυτό, το πλέγμα συμμαχιών της Σπάρτης θα διαλυόταν. Το ήξεραν οι Σπαρτιάτες. Εάν σήμερα λοιπόν οι Αμερικανοί δεν βοηθούσαν έστω έμεσα, άμεσα τους Ουκρανούς, όλες οι συμμαχικές δυνάμεις θα έλεγαν δεν μας βοηθάνε. Όχι ότι μπορούν, δεν μπορούν να βοηθήσουν οι Αμερικανοί. Γιατί η Ουκρανία δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Αν ήταν μέρος του ΝΑΤΟ, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί ήταν η αίσθηση του Πούτιν. Και έλεγε μην τους βάζει στο ΝΑΤΟ. Γιατί γνώριζε ότι αν έμπαιναν στο ΝΑΤΟ οι Ουκρανοί, θα ήταν βέβαιο ότι πηγαίναμε μαθηματικά, χωρίς άνοδο και δικαιολογία, σε μια επιθετική κίνηση Ρωσίας σε μια σημαντική χώρα του ΝΑΤΟ, με συνέπεια παγκόσμιο πόλεμο. Άρα πρόλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την εξέλιξη, πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πριν του κλείσουν τη λαβίδα το κεφάλι, να κάνουν την εισβολή την οποία την καταδικάζουμε, το παραλαμβάνω. Γιατί ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ακούστε λοιπόν. Κανένας δεν είχε λόγο λοιπόν να παραμείνει σε αυτό. Στη σταθερότητα που ήθελαν οι Αθηναίοι. Άρα λοιπόν, εάν ο πόλεμος ήταν αναποθέτως, τότε έπρεπε να ξεκινήσει έχοντας τα Μέγαρα στο πλευρό τους και όχι εναντίον τους. Δηλαδή ήξεραν οι Σπαρτιάτες ότι πλέον στριμώχτηκαν. Με την επιλογή των Αθηναίων. Δείτε πόσο ίδια είναι τα πράγματα. Απέτυσαν λοιπόν από την Αθήνα τον τερματισμό της πολιορκίας ποτίδιας στη Χαλκιδική. Δείτε τώρα. Πρόξιγο. Δεν είναι πόλεμος Σπάρτης Αθήνας. Όχι. Είναι πόλεμος δια αντιπροσώπων. Γιατί και τώρα στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος δια αντιπροσώπων. Δεν πολεμάει η Ρωσία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Βάζουν Γερμανία, Γαλλία, τους ηλίθιους δηλαδή, να πολεμούν στην Ουκρανία, να βοηθούν την Ουκρανία σε ένα πόλεμο που δεν αφορά, επαναλαμβάνω, ούτε τη Γαλλία, ούτε τη Γερμανία, ούτε καμιά άλλη χώρα. Τι κάνουν οι Σπαρτιάτες. Απέτυσαν από τους Αθηναίους να τερματίσουν την πολιορκία της Ποτίδειας, την αυτονομία της Αίγινας και να καταστεί άκυρο το μεγαλικό δημοψήφισμα. Το ψήφισμα του Περικλή. Δηλαδή, ζητάνε από τον Περικλή, ενώ έκανε μια κίνηση, τρία πράγματα. Ό,τι ζητάνε οι Αμερικανοί τώρα από τους Ρώσους. Τι ζητάνε? Απόσυση από την Ουκρανία, να υπάρχει ο Ζελένσκι και ταυτοχρόνως, εδώ είναι το χειρότερο. Ναι, μεν τους λένε να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνουν τον παράθυρο να τους βάλουν. Βλέπετε λοιπόν πως έρχεται κλιμακώνεται την κατάσταση βήμα-βήμα. Πόσο παράλληλα είναι. Διαφορετικά, είπαν οι Σπαρτιάτες, θα ήταν αναγκασμένοι να απαντήσουν με τον μόνο τρόπο που μπορούσαν. Τον πόλεμο. Ζητάνε και την Αίγινα ανεξαρτησία. Η Αίγινα ήταν το κουμπί, ήταν η πόρτα, όπως ήταν η πόρτα. Πόρτα των Αθηναίων. Πειραιάς, Αίγινα, πηγαίναν Μέγαρα, μετά Ισθμό και μετά Μεγάλη Ελλάδα. Το εμπόριο έτσι ήταν τότε. Ρωτάω, δηλαδή, από την παραλία πηγαίνανε. Αυτό λοιπόν ήταν, να το πω ευθέως, κάζος μπέλι πραγματικό. Δηλαδή, οι Σπαρτιάτες απείλησαν με κλιμάκωση της στρατιωτικής κρίσεως. Βήμα-βήμα, σκακέρα τώρα. Δείτε πόσο παράλληλα τα πράγματα. Επιπλέον, εάν ο πόλεμος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, καταλάβετε, ήταν αναπόφευκτος, τότε θα έπρεπε να ξεκινήσει έχοντας τα Μέγαρα στο πλευρό τους οι Σπαρτιάτες. Ο πόλεμος λοιπόν έγινε αναπόφευκτος. Αυτό είναι που με τρομάζει και με την Ουκρανία. Το πείσμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, γιατί είναι στριμωγμένος, άσχημα εδώ και πολλά χρόνια, και η πίεση του δίθεν κόσμου του Δυτικού για να τελειώσουν με τη Ρωσία. Αυτό με τρομάζει. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, πρέπει να πω κάτι ουσιαστικό. Η ουσία του πολέμου δεν έχει να κάνει κυρίως με την συμπάθεια ή αντιπάθεια του ενός με τον άλλο. Όχι. Έχει να κάνει με το χρήμα. Το χρήμα. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος λοιπόν ξεκίνησε για αυτούς τους λόγους. Τους οικονομικούς λόγους. Ο πόλεμος που πάει να ξεκινήσει τώρα πάλι έχει το οικονομικό στοιχείο μέσα. Ποιο είναι αυτό? Ο έλεγχος της Pax Americana παγκόσμια.